Παπαδόπου, τις τελευταίες δύο μέρες σημειώθηκαν έντονες πλημμύρες και τεράστιες καταστροφές σε ό,τι αφορά την αγροτική γη, αλλά κυρίως την πόλη του Φαρσάλου και ειδικότερα το βόρειο τμήμα της πόλης, όπου υπήρξαν τεράστιες ζημιές σε κατοικίες, στους δρόμους, στις υποδομές, τις όποιες υποδομές υπήρχαν. Αυτό που αναδεικνύεται και από τους ίδιους τους κατοίκους με τους οποίους συνομιλήσαμε είναι η παντελής έλλειψη της Δημοτικής Αρχής, του μηχανισμού Δήμου, Περιφέρειας και αντίστοιχα του κράτους στην κατεύθυνση ενίσχυσης και βοήθειας βασικά των πλημμυρικών φαινομένων, των βλαβών που έχουν υποστεί εκατοντάδες κατοικίες, με ανθρώπους που να είναι αποκλεισμένοι και συγκεκριμένα στις εργατικές κατοικίες, σε ένα μέρος μάλλον των εργατικών κατοικιών της πόλης, όπου οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι από τα νερά, τα οποία σημειωτά φτάνουν μέχρι και το ένα σχεδόν μέτρο σε κάποια σημεία και δεν μπορούν φυσικά ούτε να εξέλθουν ούτε να εισέλθουν στα σπίτια τους. Η κατάσταση είναι όντως επικίνδυνη. Άμεσα οι ευθύνες είναι τεράστιες και του κράτους και των περιφερειακών και δημοτικών αρχών, όπως είπαμε, και άμεσα απαιτούνται λύσεις εδώ και τώρα. Εμείς ως κόμμα και με τις παρεμβάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη Λαϊκή Συσπήρωση και στην περιφέρεια αλλά και κεντρικά σε επίπεδο κοινοβουλευτικών διαδικασιών, θα καταθέσουμε τις αντίστοιχες προτάσεις μας αλλά και τις θέσεις μας για τα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο, αλλά και τις λύσεις που θα πρέπει να δοθούν άμεσα, προκειμένου να αποκατασταθούν όχι μόνο οι βλάβες, αλλά και η απόλυση εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής. Το κλιμάκιο του κόμματός μας, του ΚΚΕ, με επικεφαλής του βουλευτή, τον Γιώργο τον Λαμπρούλη, τον δημοτικό σύμβολο εδώ των Φαρσάλων και εγώ σε επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στην περιφέρεια Θεσσαλίας, επισκεφτήκαμε και την περιοχή της Καρδίτσας, η οποία είναι πιο βαριά πληγμένη από αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Τώρα βρισκόμαστε εδώ στα Φάρσαλα, στο νότιο μέρος της πόλης, όπου και εδώ έχουν πλημμυρίσει αρκετές κατοικίες, και στις εργατικές αλλά και σε άλλα σπίτια και καταστήματα. Και αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι αυτή τη στιγμή απουσιάζει εντελώς η μηχανή που αφορά το Δήμο, την περιφέρεια, το κράτος. Φαίνεται η γύμνια τους, ενώ θα μπορούσαν να δώσουν διέξοδο με μια σειρά έργα υποδομής, με μια σειρά έργα που σχετίζονται με την αποχέτευση εδώ, αλλά και τα αντιπλημμυρικά. Αυτά απουσιάζουν, αλλά απουσιάζουν και τώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα, για να δώσουν άμεσες λύσεις. Και δεν είναι μονάχα η αποχέτευση των νερών, πρέπει να δοθεί λύση άμεσα σε αυτούς που είναι εγκλωβισμένοι μέσα στα σπίτια, είτε έχουν σχέση με ανάγκες φαρμακευτικές, ιατρικές, την τροφοδοσία τους, που αυτά πρέπει να τα αναλάβει ο Δήμος. Δεν μπορεί να είναι υπόθεση του καθενός να διασχίζει τα νερά που φτάνουν στο 70 ή στο 80 εκατοστά για να μπορέσει να πάει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα παλέψουμε σε όλα τα επίπεδα, στο Δήμο, στην περιφέρεια και σε επίπεδο κεντρικό, για να δοθούν άμεσες λύσεις για την αναπόφευξη καταρχήν των κατοίκων, αλλά και φυσικά για να γίνουν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα που χρειάζονται για να δοθεί απάντηση στα μεγάλα προβλήματα που κατ' επανάληψη δημιουργούνται από καιρικά φαινόμενα.